Ο θάνατος της κόρης της ήταν η αρχή όλων. Η αρχή όλων, η αρχή όλων. Καλώς ήρθατε στο Mystery Place Project. Ιστορίες μυστήριου. Ιστορίες μυστήριου. Παράξενα. Ανεξήγητα φαινόμενα. Άγνωστη, μυστηριώδης τόπη. Κυνήγη φαντασμάτων. Κατάρες. Μέρη που δεν είχες φανταστεί ότι υπάρχει. Ανεξιχνίαστες υποθέσεις. Μύθι ή πραγματικότητα. Είσαι στο Mystery Place Project. Μέγαρο, ανάκτορο. Το καστέλο της Ροδοδάφνης. Η Βίλα Ηλίσια. Ας γνωρίσουμε λοιπόν τη δούξα της Πλακεντίας και τα μυστηριώδη σπίτια της. Αν σου αρέσουν τα παράξενα φαινόμενα, αν είσαι λάτρης του μυστηρίου, τότε πριν ξεκινήσουμε, πάτα το κουμπί που λέει εγγραφή και την καμπανούλα και το ταξίδι στο μυστήριο ξεκινά. Σπίτια με μεγάλη ιστορία, σπίτια γεμάτα με πολλούς μύθους. Ποια ήταν όμως η ιδιοκτήτριά τους? Η Σοφή Ντε Μαρμπουά ήταν η δούξα της Πλακεντίας, η οποία γεννήθηκε στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ το 1785. Ήταν κόρη του Γάλλου διπλωμάτη Φραγκίσκου Μαρμπέ Μαρμπουά και της Αμερικανίδας Ελίζαμπεθ Μουρ. Τον τίτλο της δούκισσας τον απέκτησε όταν παντρεύτηκε στα 20 της χρόνια τον Κάρολο Λεμπρέν, δούκα της Πλακεντίας και υπασπιστή του Ναπολέοντα. Απέκτησαν μια κόρη, την Καρολίνα Ελίζα Λεμπρέν, την οποία σύμφωνα με τις φήμες, η δούκισσα της Πλακεντίας αγαπούσε υπερβολικά. Ο γάμος τους όμως δεν ήταν επιτυχημένος. Έμειναν μαζί για 10 χρόνια και από εκεί και πέρα και για το υπόλοιπο της ζωής τους έζησαν χωριστά. Η δούκισσα, έπειτα από το χωρισμό της, περιπλανήθηκε αρκετά στην Ευρώπη και έζησε μεγάλους έρωτες. Το 1836, Σοφία και Ελίζα ταξιδεύουν στην Ανατολή, με το ταξίδι αυτό να αποτελεί την αρχή του τέλους της ευτυχίας της δούκισσας της Πλακεντίας. Ένα χρόνο αργότερα, η Ελίζα πεθαίνει στη Βηρυτό, χτυπημένη από την πανόλη. Έχεις τόση προσμονή στα μάτια. Τι κοιτάς πάλι? Τι περιμένεις? Αχ, δεν μπορεί, θα περάσει και σήμερα. Κάθε πρωί περνάει και τα μάτια μου θα τον χαϊδέψουνε. Μα ποιος είναι τέλος πάντων αυτός που μάγια σου έχει κάνει, μα την αλήθεια? Ένας άσπρος καβαλάρης που περνάει και σχέδει γη στο διάβα του. Ένας Έλληνας, μητέρα. Τον είδες και εσύ, μητέρα? Τον είδα. Δεν είναι ωραίος? Δεν είναι σαν το Θεό τον ίδιο? Με κάνεις και ανησυχώ, Ελίζα. Είσαι ερωτευμένη? Είμαι. Η υγεία σου όμως δεν επιτρέπει τέτοιες ταραχές. Μη μου λες τίποτα πια γι' αυτό. Αν η υγεία μου δεν μου το επιτρέπει να αγαπήσω, τότε καλύτερα σήμερα κιόλας να πεθάνω. Λέγεται πως σημαντικό ρόλο στο θάνατό της έπαιξε η μελαγχολία της για τον θάνατο του υπασπιστή του Όθωνα, Ηλία Κατσάκου Μαυρομιχάλη, με τον οποίο ήταν πολύ ερωτευμένη. Πόσο αστόχαστα με χτυπάς. Στην Αθήνα εγκαταστάθηκε οριστικά το 1837, μεταφέροντας το ταριχευμένο σώμα της κόρης της. Τοποθέτησε τη σωρό στην προσωρινή κατοικία της, στην οδό Μιλέρου, στον Κεραμικό, και συγκεκριμένα στο υπόγειο, το οποίο είχε μετατρέψει σε περεκκλήση μέχρι την ανοικοδόμηση ενός μεγαλοπρεπούς ναού στην Πεντέλη, τον οποίο σκόπευε να χτίσει για να τοποθετήσει την Ελίζα. Η δούκισσα περνούσε πολύ χρόνο στο υπόγειο, το οποίο είχε πάντα χαμηλή θερμοκρασία
και μια μεγάλη λαμπάδα αναμένη, ενώ συχνά περιέλουζε τη σωρό της Ελίζας με ινόπνευμα. Θέλεις να πάμε μέσα στον τάφο της? Η Ελίζα δεν πέθανε. Για ποιο τάφο μου μιλάς? Σοφία. Είσαι ο πατέρας. Θέλεις να τη φιλήσεις, Κάρολ. Ξύπνα, παιδάκι μου, να του μιλήσεις. Δεν άλλαξε. Δεν μεγάλωσε. Δεν ομόρφινε. Ήταν το σιδά όταν φύγαμε από κοντά σου και είχε ακόμα κορδελάκια στα μαλλιά. Οι κραυγές της ακούγονταν συχνά από το σπίτι, ενώ οι γείτονες δήλωναν πως την άκουγαν συχνά να φωνάζει στην κόρη της να ξυπνήσει και να σηκωθεί. Η ίδια εξακολουθούσε να συμπεριφέρεται σαν να ήταν ακόμη ζωντανή η κόρη της και δεν επέτρεπε σε κανένα να πλησιάσει το δωμάτιο, τοποθετώντας ένα μεγάλο άγριο λευκό σκύλο, τη Λεύκα, έξω από την πόρτα, ώστε να εξασφαλίσει πως κανείς δεν θα διαταράξει την ηρεμία της Ελίζας. Όσοι τη γνώριζαν είχαν τρομοκρατηθεί με τη νέα της εικόνα. Η Δούκισσα ανέκαθεν υπήρξε ιδιότροπος άνθρωπος, χωρίς όμως να χάνει ίχνος από τη γοητεία της. Ήταν ευφυής, λεπτεπίλεπτη, πάντα ευγενική, μα συνάμα απόμακρη. Απόμακρη και προληπτική, απαγόρευε την είσοδο στο σπίτι της σε όποιον δεν φορούσε γάντια. Απέφευγε τις επαφές με αρρώστους και φτωχούς, διότι τις στεναχωρούσαν. Επίσης, αρνούνταν να ολοκληρώσει τα σπίτια που έχτιζε, διότι φοβόταν πως αν το έκανε θα πέθαινε. Μετά το θάνατο της Ελίζας, η κατάστασή της χειροτέρεψε πολύ. Απαρνήθηκε τον χριστιανισμό και ασπάστηκε τον Ιουδαϊσμό, ενώ κλείστηκε ακόμα περισσότερο στον εαυτό της. Στα 50 της χρόνια γέρασε τόσο ξαφνικά που με δυσκολία την αναγνώριζε κανείς. Τα μαλλιά της άσπρισαν, το πρόσωπό της γέμισε ρητίδες και πέταξε τα αριστοκρατικά της ρούχα τριγυρνώντας τα δάση της Πεντέλης, φορώντας λευκούς μανδύες και πέπλα, κλαίγοντας για την κόρη της. Ρίχνει την προσοχή της στα ζώα και υιοθετεί πολλούς άγριους σκύλους, ενώ παράλληλα ξεκινά να χτίζει σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Η Δούκισσα της Πλακεντίας αποφάσισε το 1840 να χτίσει ένα νέο ανάκτορο για να φιλοξενήσει εκεί το άψιο κορμί της κόρης της. Συναντήθηκε με τον αρχιτέκτονα και φίλο της, Σταμάτιο Κλεάνθη, και του είπε τα σχέδιά της. Ο Κλεάνθης της πρότεινε διάφορες περιοχές της Αττικής, αλλά όταν βρέθηκαν στην Πεντέλη, η Δούκισσα έμεινε έκπληκτη μπροστά στην ομορφιά του τοπίου.
Έτσι ξεκινά να χτίζεται η εκπληκτική βίλα της Πεντέλης, γνωστή ως Καστέλο της Ροδοδάφνης, Πύργος της Δούκισσας ή Μεζονέτ, η οποία αποτέλεσε σήμα κατά τεθέν της περιοχής, παρά τα όσα ακούγονταν πως συνέβαιναν μέσα σε αυτή. Για την ανέγερσή της, αγόρασε 1.738 στρέμματα από το δημόσιο, έναντι 7.155 δραχμών. Η δούξα ξεκινά να περνά πολλές ώρες στην κατοικία της Πεντέλης, προτού καν ολοκληρωθεί. Οι φήμες για το τι πραγματικά συνέβαινε στη βίλα οργίαζαν και έφταναν στο ζενίθ τους, όταν το 1846 ο λίσταρχος δραπέτης Σπύρος Μπίμπησης και η συμμορία του της έστησαν ενέδρα κατά τη διάρκεια κάποιας από τις εκδρομές της στην Πεντέλη και απέτησε για να την ελευθερώσει 5.000 χρυσά τάλιρα. Αφήστε τους ανθρώπους μου. Αυτό θα το πω εγώ και όχι η αφεντιά σου. Τι θες από μένα? 2.000 ντούμπιες. Αδύνατον, ούτε ο βασιλιάς δεν θα μπορούσε να έχει αμέσως τόσα λεπτά. Ήταν τόσο αγαπητή στους κατοίκους της περιοχής που μόλις έγινε γνωστή η απαγωγή της, πλήθος κόσμου έσπευσε να την ελευθερώσει, με τον BBC να αποχωρεί υποτικά, χωρίς να πειράξει κανέναν και χωρίς δεκάρα. Σύμφωνα με τις φήμες της εποχής, η γνωριμία των δύο εξελίχθηκε σε ερωτική σχέση, με την ίδια να τον δέχεται συχνά στη βίλα της Πεντέλης μαζί με άλλους αρχιλίσταρχους της εποχής. Φήμες που ποτέ δεν επιβεβαιώθηκαν και έκαναν την προσωπικότητά της ακόμα πιο αμφιλεγόμενη για τη συντηρητική Αθήνα. Η Δούκισσα είχε μετά θάνατον χρεωθεί ως εραστή της και το λίσταρχο Νταβέλη, κάτι που όμως μοιάζει να αποδίδεται σε λαϊκούς θρύλους, αφού αν το ψάξει κανείς χρονολογικά, όταν ο Νταβέλης ήταν 25 ετών, εκείνη πλησίαζε τα 70 της χρόνια. Μάλιστα, οι θρύλοι που ακούγονται μέχρι και σήμερα μιλούν για υπόγεια σύνδεση της σπηλιάς του Νταβέλη με το ερχοντικό της Δούκισσας. Οργισμένη για το θάνατο της κόρης της, λέγονταν πως απομακρύνθηκε από το Θεό και πραγματοποιούσε περίεργες τελετές και συμπόσια στη βίλα. Στις 19 Δεκεμβρίου του 1847, η προσωρινή κατοικία της στην Πειραιώς κάηκε, με αποτέλεσμα να αποτεφρωθεί το ταριχευμένο σώμα της κόρης της. Το φρικιαστικότερο όλων ήταν το γεγονός πως η φωτιά ξεκίνησε από το υπόγειο, το δωμάτιο της Ελίζας, το πτώμα της οποίας απανθρακώνεται. Η Δούκισσα βρισκόταν στην Πεντέλη και γύρισε απλά για να βρει το σώμα της κόρης της στην αθλιότερη κατάσταση που θα μπορούσε να έχει περιέλθει. Παρότι τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έγιναν γνωστά, το πιθανότερο σενάριο είναι η φωτιά να ξεκίνησε από τη μεγάλη λαμπάδα που έκαιγε συνεχώς δίπλα στο φέρετρο της Ελίζας. Δεν έλειψαν και εκείνοι που πίστευαν πως επρόκειτο για εμπρησμό λόγω των φιλοεβραϊκών φρονημάτων της εκεντρικής Δούκισσας, ενώ ως υπέτη παρουσιάστηκαν και οι υπηρέτες της Δούκισσας για πιθανή απροσεξία. Ίσως η πιο απάνθρωπη εξήγηση ήταν εκείνη που απέδωσε την πυρκαγιά σε κατάρα Θεού, επειδή το σώμα της Ελίζας παρέμεινε άταφο. Το γεγονός αυτό βύθισε τη Δούκισσα ακόμα περισσότερο στην τρέλα και γέννησε ακόμα περισσότερους θρύλους. Την ίδια περίοδο, ο καλός της φίλος και αρχιτέκτονας Σταμάτης Κλεάνθης ξεκινά να χτίζει τη βίλα στα Ηλίσια, στην οδό Βασιλής Σοφίας. Το οίκημα αυτό το ονόμασε Βίλα Ηλίσια γιατί γειτόνευε με τον Ηλισσό ποταμό και είχε θέα το Αττικό Λεκανοπέδιο και τις κορυφές του Λυκαβητού. Μιλάμε για ένα από τα πιο σημαντικά αρχιτεκτονήματα της εποχής του Όθωνος, το οποίο αποτελεί και ένα από τα εξοχότερα έργα τέχνης του Κλεάνθη. Η τοποθεσία του Μεγάρου βρισκόταν 600 μόλις μέτρα από τα βασιλικά ανάκτορα. Αξίζει να σημειωθεί πως για τη μεταφορά μαρμάρου από την Πεντέλη έχτισε μια λευκή μαρμάρινη γέφυρα που περνούσε πάνω από το ποτάμι, το σημερινό ρέμα Πολύδροσου. Στο Μέγαρο κατοίκησε η δούξα της Πλακεντίας μέχρι το θάνατό της. Η υγεία της είχε επιδεινωθεί τρομερά, ενώ ο πιο συχνός της επισκέπτης ήταν πλέον ο γιατρός της. Αδυνατούσε να περπατήσει, ακόμα και να διαβάσει.
έμοιαζε λες και περίμενε το τέλος της, όπως άλλωστε έκαναν ο γιατρός της και οι υπηρέτες του σπιτιού. Όλοι ήξεραν πως το τέλος ήταν κοντά και ξενυχτούσαν στο πλευρό της επί 8 ολόκληρες ημέρες. Τον Μάιο του 1854 αφήνει την τελευταία της πνοή στα 69 της χρόνια, στη Βίλα Ηλίσια. Πριν το θάνατό της, είχε δώσει ρητή εντολή να τα αφήσει την Μπεντέλη μαζί με την τέφρα της Ελίζας και τα δυο της σκυλιά Μπούρι και Ουάζεκ, τα οποία διέταξε να πυροβολήσουν μετά το θάνατό της. Το αν τελικά οι δύο άγριοι σκύλοι θανατώθηκαν, δεν το γνωρίζει κανένας. Σιωπή και καλή. Τίποτα άλλο τώρα. Ο χρόνος, πού να μπορούσα να τον σταματήσω με τα ίδια μου τα χέρια. Σάρωσε τη ζωή σου δίχως έλεος. Βουβές οι πέτρες, βουβά τα παραθύρια σου. Ψυχρές και ανούσιες οι σελίδες που γράφτηκαν για σένα μες στην ιστορία. Όμως εγώ, ο τωρινός άνθρωπος, λαχταρώ να μάθω όλα όσα έζησες, παράξενη γυναίκα. Σοφία Μαρμπουά, άκουσε το κάλεσμα της ψυχής μου κι έλα. Γίνε φίλο, γίνε αέρας, γίνε πουλί και δείξε μου πως μ' άκουσες. Η κηδεία της ήταν μεγαλοπρεπέστατη και αποτέλεσε το σημαντικότερο γεγονός της εποχής, ενώ δεν θα μπορούσαν παρά να της αποτίσουν φόρο τιμής. Έχει ταφεί σε αρχαιοπρεπή τάφο σε σχήμα Ναΐσκου, σε σχέδιο του Σταμάτη Κλεάνθη, σε μικρή απόσταση από το μοναστήρι της Πεντέλης. Το 1946 την βορύχη σύλλησαν τον τάφο και διασκόρπισαν τα οστά της Δούκισσας, χωρίς όμως να βρουν τα τιμαλφή που αναζητούσαν. Η περιουσία της μετά το θάνατό της πέρασε στο ελληνικό δημόσιο. Το μέγαρο στη Βασιλής Σοφίας ανακαινίστηκε και στεγάζει το σημερινό Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, ενώ ο πύργος της σήμερα ανήκει στο Δήμο Πεντέλης και φιλοξενεί το Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο. Αναμφίβολα όμως, το μεγαλύτερο δώρο της Δούκισσας Πλακεντία σε αυτόν τον τόπο ήταν η ανάπλαση της Πεντέλης, που με τόσο κόπο και έξοδα κατάφερε να πετύχει. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που υποστηρίζουν πως βλέπουν στα δάση μια γυναίκα τιμένη στα λευκά να περιπλανιέται κλαίγοντας. Σας ευχαριστώ που μείνετε μαζί μου για να γνωρίσουμε την ιστορία και τους μύθους γύρω από τη Δούκισσα της Πλακεντίας και τα σπίτια της. Μην ξεχάσετε να πατήσετε την εγγραφή και την καμπανούλα για να ειδοποιήσετε άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που θα ανεβαίνει. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like και share και αφήστε ένα σχόλιο για τυχόν θέματα μυστηρίου που θα θέλατε να δείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!